Με μπαλώματα βγαίνουν οι βάρδιες στο αστυνομικό τμήμα της Χερσονήσου εν μέσω της τουριστικής περίοδου, καθώς οι δεσμεύσεις για ενισχύσεις από το Υπουργείο και το Αρχηγείο της Ελλάς έμειναν στα χαρτιά. Η διαπίστωση πως ενώ ημερολογιακά βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και ενισχύσεις δεν φαίνονται πουθενά, προκαλεί σοκ και δέος στις τοπικές αρχές μπροστά στον κίνδυνο να χαθεί ο έλεγχος στην περιοχή. Οι συλλήψεις είναι καθημερινές. Τα κρατήρια σιγά σιγά γεμίζουν από τις συλλήψεις Χερσονήσου για το αεροδρόμιο. Δυστυχώς δεν έχουμε τη στήριξη που είχαμε λάβει υποσχέσεις από το αρχηγείο μας. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου προειδοποιεί πως η ευθύνη για κάθε περιστατικό που μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα το αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή βαρύνει τη φυσική και πολιτική ηγεσία της Ελλάς. Πιθανόν αν υπάρξουν κάποια ακραία γεγονότα και περιστατικά που θα πρέπει να υπάρξει άμεση παρέμβαση από τις δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος είτε με ενισχυμένες ανάγκες που θα προκύψουν, να μην υπάρχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει. Οποιοδήποτε πλήγμα δοθεί στον τουρισμό, αυτοί που ήταν υπεύθυνοι θα κληθούν και να λογοδοτήσουν για τη μείωση του τουρισμού που μπορεί να έρθει με ενδεχόμενη αύξηση της εγκληματικότητας σε τουριστικές περιοχές. Οι δυνάμεις του τοπικού αστυνομικού τμήματος αδυνατούν αριθμητικά να καλύψουν τις ανάγκες στην περιοχή, ακόμη και το χειμώνα, πόσο μάλλον εν μέσω θέρους, με χιλιάδες ξένους επισκέπτες να κατακλείζουν ήδη το τουριστικό μέτωπο Γουβών, Χερσονήσου και Μαλίων. Είναι απαράδεκτο ένας τουριστικός τόπος, ένας τόπος όπως ο Δήμος Χερσονήσου, με αυτή τη δυναμική που αναπτύσσει στον τουρισμό, ειδικά αυτή την περίοδο που κορυφώνεται η τουριστική κίνηση το επόμενο διάστημα, να παραμένει το υποστελεχωμένο το αστυνομικό τμήμα που έχει πλέον αρμοδιότητα όλο το Δήμο Χερσονήσου. Μπροστά στην αναγκαιότητα η κέρια υπηρεσία για την αστυνομία της Κρήτης να μείνει όρθια υπό το βάρος των αναγκών αστυνόμευσης της περιοχής, η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου καλύπτει τα κενά μετακινώντας δύο αστυνομικούς, οι οποίοι όμως λείπουν από τις ήδη αποδεκατισμένες υπηρεσίες τους. Η ενίσχυση είναι εκ των έσω, με ό,τι αντίκτυπο έχει αυτό στις υπόλοιπες ήδη υποστελεχωμένες υπηρεσίες, ώστε από το έλλειμμα των υπηρεσιών προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη Χερσόνησο, το τμήμα της Χερσονήσου, που σίγουρα στην καλοκαιρινή περίοδο πέφτει το μεγαλύτερο βάρος αστυνόμευσης. Ενδεικτικό του αδιεξόδου που διαμορφώνεται είναι το γεγονός ότι φέτος στο σχέδιο αστυνόμευσης της περιοχής δεν περιλαμβάνονται οι δυνάμεις των ΤΑΕ, ενώ οι προβλεπόμενες ενισχύσεις σε αστυνομικούς και δόκιμους, αν ποτέ φτάσουν στο τμήμα της Χερσονήσου, έχουν μειωθεί στο μισό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Για το αίσθημα ασφάλειας πρώτα του πολίτη, αλλά μετά και στον ετού επισκέπτη, πρέπει να είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτή την προτεραιότητα θα πρέπει το Υπουργείο να δώσει αυτά που πρέπει στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου.